Θυμάσαι τα πάθη του, την ταφή του και την ανάστασή του. Δι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, όσοι αξιώθημε και αρχίσαμε την νηστεία, να μην την σταματήσουμε, να μην φοβηθούμε, να μην δηλιάσουμε, διότι ο διάβολος βάζει πάντοτε τα δικά του για να μας ανακόψει τον δρόμο, να μην μας αφήσει να φτάσουμε στο τέρμα. Δι' αυτό σας παρακαλώ πιστοί στον Θεό να ακολουθήσουμε τον δρόμο της νηστείας, ο οποίος φέρει την χάρη του Θεού και την σκέπη του ουρανού. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, αλλά νηστεία όμως, η οποία νηστεία πρέπει να είναι καθαρή και αμόλυντος. Νηστεία η οποία θα συνοδεύεται με την πρώτη αρετή, η οποία λέγεται ταπείνωσης. Εάν δεν έχουμε αυτήν την αρετή, ματέως προσπαθούμε να νηστεύσουμε, διότι το θεριό της υπερηφανίας κρύβεται πολύ ύπουλα μέσα στα φύλλα της καρδιάς μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ προσοχή, ο καθένας στον χαρακτήρα του, να διορθώσει τον χαρακτήρα του, να διορθώσει τα ελαττώματά του, για να δεχτούμε την χάρη του Θεού. Δι' αυτό το θέμα, το οποίο σας ανέφερα ως πρώτιστον, υπάρχει κήρυγμα, το οποίο έκαναμε εις τα περασμένα χρόνια και θα το ζητήσετε. Είναι η ευχή η οποία συνέταξε ο Όσιος Εφραίμ. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισε με το σώ δούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισε με του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδερφόν μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Προσπαθήστε να προμηθευτείτε αυτό το θείον κήρυγμα, διότι είναι 3 ή 4 κασέτες, αν δεν έχω λάθος, και θα ωφεληθείτε πολύ, διότι έκαναμε λεπτομερή ερμηνεία των λόγων τούτων του Οσίου Εφραίμ. Είναι οι μέρες οι οποίες μας βοηθούν πολύ στο θέμα τούτο και μετά από αυτό ήθελα να σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Σκέφτηκα να μην το αναφέρω, αλλά μου έκανε εντύπωση μεγάλη και δι' αυτό θα κάνετε λίγη υπομονή για να δούμε ένα σοβαρό θέμα. Στον όρος συμβαίνουν πολλά πράγματα και μεταξύ των άλλων τα οποία συμβαίνουν συνέβη και το εξής. Στο Άγιον Όρος ένα παιδάκι 16-17 ετών επεσκέφθη τους γέροντας του Αγίου Όρους. Γεννήθηκε στην Αθήνα το παιδί αυτό. 3 χρόνων οι γονείς του το έδωσαν σε κάτι μάγους εις την Κίναν. Προσέχετε, είναι φοβερό το θέμα τούτο το οποίο θα ακούσουμε και μου έκανε εντύπωση, δι' αυτό σας το λέγω, για να προσέξουν προπάντων οι νέοι και οι γονείς οι οποίοι έχουν τα παιδιά τους τώρα στην πιο κρίσιμη ηλικία της ζωής των. Το έβαλαν, εάν είναι δυνατόν τώρα να σκεφτούμε αυτούς τους γονείς, το έβαλαν σε ένα κινέζικο μοναστήρι όπου πιστεύουν στον Βούδα. Τόσα μοναστήρια η Ελλάδα δεν είχε να στείλει το παιδί του. Το παιδί τους να το στείλουν, το έστειλαν εις την Κίναν, εις τον Βούδα. Μέχρι 11 χρονών το παιδί έγινε τέλειος μάγος. Διηγείται ο ίδιος ότι μπορούσε να καλέσει όποιον δαίμοναν ήθελε. Έχει, λέγει, άλλον δαίμοναν δια την πορνεία, άλλον του θυμού, άλλον της κατακρίσεως κλπ. Δηλαδή αυτό το οποίο έλεγαμε και εμείς άλλοτε, ότι κάθε μία δυναμία του ανθρώπου είναι και ένας δαίμονας. Ο δαίμονας είναι απαράλλαχτο όπως τους στρατιώτες, αδερφοί μου.
στο στρατόν υπάρχουν ειδικότητες. Άλλος δαίμονας είναι στο τάγμα του πεζικού, άλλος δαίμονας είναι στο τάγμα του υπηκού, άλλος στο άλλο τάγμα και ούτω καθεξής. Δι' αυτό να έχουμε υπόψη μας ότι και στους δαίμονας υπάρχουν τάγματα. Και τα τάγματα αυτά, κάθε ένα τάγμα κάνει τη δουλειά του. Ο κλέπτης, επί παραδείγματι, έχει ειδικόν δαίμονα της κλεψιάς, ο οποίος τον παροτρύνει έστω και μία καρφίτσα να κλέψει. Έστω και ένα κουμπί να το κλέψει. Δεν ησυχάζει αν δεν το κλέψει και αυτό. Δεν είναι ανάγκη να κλέψει μεγάλα πράγματα. Δια να ησυχάσει θα πάρει έστω και το πιο μικρό, το πιο ασήμαντο, δια να κορέσει το δαιμόνιο της κλεψιάς. Ο άλλος της μέθης θα οδηγήσει το θύμα του στην μέθη, ο άλλος στο χαρτοπαίγνιο, ο άλλος στην πορνεία, ο άλλος στην καταλαλία, ο άλλος στη συκοφαντία και ούτω καθεξής. Ο άλλος στη φυλαργυρία. Δαιμόνια πολλά, αδερφοί μου, τα οποία ακριβώς κάθε έναν έχει και τη δουλειά του και την ειδικότητά του. Ήξερε να τους φωνάζει και να του φανερώνονται και να τους προστάζει ό,τι ήθελε. Οι μάγοι δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν, ημιμόνον πως να προστάζουν τους δαίμονας, οι δε δαίμονες να βοηθούν τους μάγους με αντάλλαγμα την ψυχή των. Κάνουν συμφωνία και λέγουν, τώρα ό,τι μας πεις θα το κάνουμε, αλλά μόλις κλείσεις τα μάτια σου να ξέρεις ότι είσαι δικός μας. Αυτό κάνουν οι μάγοι και συμφωνούν και υπογράφουν, παρακαλώ. Υπογράφουν. Δεν θα λησμονήσω ένας μάγος ο οποίος ήρθε εδώ και εξομολογήθηκε, ο οποίος παρουσιάστηκε μπροστά του, του έδωσε χαρτίνο ο διάβολος και έβαλε την υπογραφή του ότι θα είναι δικός του. Είναι φοβερά τα πράγματα τα οποία ακούμε. Δεν είναι κάτι το ψεύτικο, είναι κάτι εκπείρας, κάτι το οποίο μας συμβαίνει, κάτι το οποίο βιώνουμε, ζούμε καθεκάς την ημέρα. Πολλές φορές περπατούσε στον αέρα όταν ήθελε και γενικά είχε τους δαίμονας στην υπηρεσία του, πολλούς των οποίων γνωρίζει τα ονόματα και μεγαλύτερος των οποίων είναι ο Αιωσφόρος και ακολουθούν άλλοι 8 αρχηγοί. Αυτό φανερώνει το παιδί αυτό. Στο μοναστήρι ασκήθηκε επίσης στην πάλι και έχει τόση τέχνη ώστε να χτυπήσει πέτραν και να την σπάσει με το χέρι του. Πράγμα που είδαμε να πράττει και εδώ στο Άγιο Όρος. Τον έβαλαν εκεί οι μοναχοί να κάνει αυτό και το έκανε. Γνωρίζει σε τέλειον βαθμό την πάλιν καράτε. Να προσέξουν όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Όσοι θέλουν τάχατες και καλά να φορέσουν ζώνες. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά πηγή του διαβόλου. Και φοράει ζώνη μαύρη των τελείων παλαιστών. Το όνομα του είναι Γιώργος. Εις ηλικίαν 11 ετών έγινε τέλειος μάγος, εννοώ μάγος όπου δεν υπάρχει όμοιός του στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικών και θλιβερών είναι το εξής περιστατικών. Επεσκέφθη το Θιβέτ κάποιος καρδινάλιος του Πάπα, εις δε το πρόγραμμα υποδοχής ο αρχηγός εκάλεσε τους ηγουμένους των μοναστηριών μαζί με τους εκλεκτοτέρους μαθητάς, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Πιτσιρίκος ο Γιώργος, ηλικίας 8 έως 9 ετών. Ομιλούμε δια το Θιβέτ τώρα. Από την Κίνα έφυγε στο Θιβέτ. Επελέγει μεταξύ των αρίστων μαθητών, έκαστος ηγούμενος, επέλεγε έναν ή δύο. Δηλαδή κάθε μοναστήρι του τόπου εκείνου έστειλε εκλεκτούς εις αυτήν την σύναξη που ήρθε ο καρδινάλιος από τον Πάπα. Εις την υποδοχή εκάλεσε ο αρχηγός των μονών, βλέπετε πού πήγαινε ο καρδινάλιος, πήγαινε μες στην κοιτίδα των μάγων και ο αρχηγός λέγει των μονών, ο ηγούμενος των μονών, δια την υποδοχή του καρδιναλίου εκάλεσε τον Αιωσφόρον.
παρουσιάστηκε με μορφήν μαύρου γίγαντος. Τα ομολογεί τώρα το μικρό παιδί όταν εξομολογήθηκε στο Άγιο Όρος. Εν πρώτης έπεσαν όλοι και τον προσεκίνησαν. Ακολούθως προσεφώνησε ο Ιωσφόρος των Καρδινάλιων, στον οποίον υπέσχε το δόξας και τιμάς. Ως τέλειος μάγος έλαβε ο μικρός βαθμόν 11 και μισό. Ο 12ος βαθμός είναι ο μείζων, ο μεγαλύτερος, πλην εστερήτω ηλικίας. Και το μικρός στην ηλικία, 9 ετών. Εις ηλικίαν 20 ετών θα εσφραγίζεται ως ιερεύς 12ου βαθμού. Αφού ετελείωσε τα σπουδά του ο νέος, εσκέφθη να μάθει και γράμματα και ξένες γλώσσες. Το δε θαυμαστόν, αφού εγύρισε ανά την Ιφίλιον, εμάθαινε εντός ολίγου χρονικού διαστήματος την γλώσσα εκάστης χώρας. Στην Αμερική επεσκέφθη τους σατανιστάς. Στην Αθήνα υπάρχουν οίκοι του διαβόλου, να το γνωρίζουμε. Στην Αθήνα που μιλούμε τώρα υπάρχουν ναοί του διαβόλου. Μέσα εις αυτά μαζεύονται όλοι οι αφρόκρεμα της Αθήνας και καλούν τους δαίμονας και ποιούν μαγείες μαύρες. Θυσιάζουν κοκόρια, κατσίκια, τραγιά και ούτω καθεξής. Παίρνουν αίματα από τις εχτρώσεις και από τους φόνους και κάνουν θυσίες στον διάβολο. Αλλάζουν τας γυναίκας των... Προσέξετε τούτη τη φράση που σας είπα τώρα. Φοβερά πράγματα. Δεν είναι λόγια αστεία. Φοβερά πράγματα, αδερφοί μου. Δηλαδή, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι μέσα στην Ελλάδα μας, στην Ορθόδοξη, τη Χριστιανική Ελλάδα μας, γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται. Γίνονται. Όσα δε φρικτά επιτελούνται εκεί, στην Αμερική, λέγει ο μικρός, ο οποίος δεν γνωρίζουμε τώρα, τον έχουν οι αγιορείτες και τον κρατούν για να τους φανερώσει όλα τα μυστικά τα οποία είδε, είναι αδύνατο, λέγει, να περιγραφούν. Είναι αδύνατο να περιγραφούν. Κάποτε ένας συνάδελφος του είπε, «Συνάδελφε, άστα», του λέγει, «είδα εγώ μάγων που ούτε νήπια δεν λογιζόμαστε μπροστά του». Για ποιον μάγων ομιλεί τώρα εδώ ο μάγος εις τον μικρό Γιώργο? «Πήγα», του λέγει, προσέξετε εδώ να δείτε πως βλέπουν οι μάγοι την πίστη μας, την Ορθόδοξο. «Πήγα», του λέγει, «στους χριστιανούς και είδα τον ιερέα», λέγει, «να παίρνει βρέφος, να το σφάζει, να το τρώει και να δίνει και στους άλλους. Πράγματι οι δυο νέοι διεπίστωσαν και στους χριστιανούς ότι υπάρχει ένα φοβερό μυστήριο. Είδαν ήδη η σώμαση την ανέκφραστον θυσίαν του Χριστού μας, την Θείαν Κοινωνίαν». Σε αυτό το σημείο υπάρχουν και άλλοι παλαιότερα, οι οποίοι είδαν τον ιερέα να παίρνει βρέφος και να το σφάζει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Δηλαδή ο Χριστός μας, ο οποίος θυσιάζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και το περιέγραψαν αυτό, δηλαδή δεν είναι φαινόμενο πρώτο, αλλά συνέβηκε και άλλοτε. Περίεργον πως ο εκ των γονέων εγκαταληφθής νεαρός Γιώργος ανεκάλυψε τα ίχνη τους, των γονέων του, εις την Σουηδία, ασχολούμενος με επιχειρήσεις. Κατά θείαν οικονομία συναντά εκεί έναν ορθόδοξον ευλαβή ιερέα, τον οποίον και επεσκέφθην και άρχισεν επίδειξην μαγικής τέχνης.
πήγαινε στον ιερέα των Ορθόδοξων στη Σουηδία και άρχισε εκεί να του επιδεικνύει την τέχνη του. Υψώθηκε στον αέρα. Εκάλεσε το νερό να έρθει με το ποτήρι στα χείλη του, μόνο του, να το πιει. Κουνούσε τραπεζάκια κλπ. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και μέσα στην Αθήνα αυτά. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στην Κίνα. Οι μάγοι εδώ έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και αυτά τα οποία ακούμε είναι καθημερινά γεγονότα. Παράδειγμα, εκείνα τα 10 νεαρά παιδιά τα οποία συνέλαβαν η αστυνομία στην Κηφισία και εκοιμώντουσαν μέσα στις νεκροκεφαλές και στα μαύρα κεριά και σε μια κατάσταση απελπιστική, και τα συνέλαβαν εκεί 10 νεαρά παιδιά του σχολείου. Είναι τούτο που είπα ότι σήμερα μέσα στα σχολεία υπάρχουν διαδεδομένα βιβλία της μαγείας τα οποία τα παιδιά τα έχουν χάριν αστιότητος και έχουν δαιμονιστεί όλα τα παιδιά. Κάθονται επί παραδείγματι μία ομάδα, παίρνει το βιβλίο της μαύρης μαγείας ή της Σολομονικής, καλεί τους δαίμονας δια να πειράξει τάχατε το άλλο παιδί που είναι δίπλα του και εκείνο δαιμονίζεται και έχουμε δαιμονισμένα παιδιά σειράν. Κατά σειράν έρχονται εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Είναι φοβερά τα πράγματα, αδερφοί μου. Ο ιερεύς, βλέποντας τον μικρόν τον Γιώργον, τον έβλεπε με πολύ απάθεια. Λέγει ο μικρός, πώς εσύ δεν θαυμάζεις όπως και οι άλλοι, όταν με βλέπουν και κάνω αυτά, ή μήπως μπορείς να κάνεις τα όμοια κι εσύ. Λέγει ο ιερεύς, εγώ δεν κάνω τέθκια, μπορώ όμως να σε κάνω να μην κάνεις κι εσύ τέθκια, του λέγει. Και φοράει στο λαιμό του Γιώργου ένα ξύλινο σταυρό. Ορίστε, του λέγει, ξαναπέταξε. Δοκιμάζει μια και δυο, τίποτε. Καλεί τον νεοσφόρον εις βοήθεια. Τίποτε. Η απάντηση του νεοσφόρου ήταν, δεν μπορώ αν δεν πετάξεις εκείνο το ξύλο που έχεις στο λαιμό. Γέλασε ο ιερεύς. Ο μικρός τάχασε. Συνά όμως σοφίστηκε και ρωτά τι είναι αυτό το ξύλο, γιατί ούτω τρόπο σε κατάλαβε ότι οι δαίμονες δεν είναι τίποτε μπροστά στον Χριστό και στον Σταυρό. Ως εκείνη τη στιγμή δεν ήξερε, μικρό μωρό, τον πήρανε μέσα στο Βούδα που να ειδεί ή σταυρών ή σημείων του σταυρού ή οτιδήποτε άλλο. Αφού κατηχήθη αρκετά περί της Ορθοδόξου πίστεως, ήκουσε μεταξύ των άλλων θαυμασίων της πίστεώς μας και περί του Αγίου Φωτός, το οποίο αναβλύζει εκ του τάφου του Κυρίου, διότι απεφάσισε το ερχόμενο Πάσχα να μεταβεί εις Ιεροσόλυμα. Το Άγιον Φως ανάβει την Ανάσταση κάθε χρόνο, μόνο του δια θεϊκής δυνάμεως, εκείνη την ώρα το πιάνεις και δεν καίγεσαι. Εις αυτό το σημείο, όσοι δεν γνωρίζετε περί του Αγίου Φωτός, υπάρχει βιβλίο εις το Παγκάρι, να το πάρετε να δείτε τα θαυμάσια του Θεού μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα των αιώνων. Θα το δείτε με προσοχή, θα το διαβάσετε με προσοχή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ακριβώς εξιστορεί ο φύλακας του Αγίου Τάφου, ο πατήρ Μητροφάνης, ο οποίος αυτή τη στιγμή γέρον όν, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο Χαρίσιον Γυροκομείων. Και αυτός ο γέρον μοναχός, ο οποίος βρίσκεται τώρα στα έσκατα του βίου του, θα σας διηγηθεί πώς είδε το Άγιο Φως. Είναι φοβερό, αδερφοί μου, δι' αυτό μόλις τελειώσετε μην το ξεχάσετε να το πάρετε αυτό. Είναι ημέρες τέτοιες και θα σας δώσει δύναμη πολύ. Ο μικρός ο Γιώργος σήκωσε στην Σουηδία περί ενός περιφήμου φακύρι, ο οποίος εμάζευε πλήθος κόσμου δια να τον θαυμάσουν. Μεταβαίνει λοιπόν ο μικρός νεοφώτιστος ήδη στην Ορθοδοξία με ένα ξύλινο σταυρόν ως όπλον προς παρακολούθηση δίθεν των θαυμάτων του φακύρι και ότων θαυμασίων σου Πανάγιε Σταυρέ του Κυρίου μας.
πάσα τέχνη του φακίρι έμεινε ανενέργητος. Ο ίδιος εξετέθη ενώπιον του ακροατηρίου το οποίον εκάλεσε και διελήθη με διαμαρτυρίες πολλές. Μόνος δε έμεινε ο μικρός Γιώργος, τον οποίον υποπτεύθη ως υπέτειον ο φακίρης. Αυτός δε εξήγαγεν τον Τίμιον Σταυρόν και το απεκάλυψεν ότι αυτό το μικρό ξύλο του χάλασεν όλα τα σχέδια. Πλην όμως προσθέτει ο μικρός ότι ο φακίρης αυτός νήπιον ελογίζεται κοντά του και λέγει επιλέξει. Δηλαδή ο μικρός ο Γιώργος ήταν φοβερός μάγος, ο δε φακίρης ήταν νήπιον λέγει. Επεκαλεί το λέγει ο Γιώργος, ο φακίρης επεκαλεί το λέγει κάτι διαβολάκια τόσο δα μικρά είσαι με το δάχτυλο. Στα οποία εγώ λέγει ούτε να μιλήσω δεν καταδεχόμην και αν ποτέ τα καλούσα τους απαγόρευα να εμφανιστούν. Δηλαδή υπάρχουν δαίμονες μεγάλοι και μικροί, τι γίνεται εδώ, τι μας φανερώνουν οι μάγοι, είναι φοβερά τα πράγματα. Υπάρχουν ανάξιοι λόγου διαβόλοι, αν και μας δίδουν μαρτυρία βεβαίως και εμάς εδώ στον Άγιο Γεώργιο υπάρχουν περιπτώσεις τας οποίας αναφέρουν και οι πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν δαιμόνια που μόλις αντικρίσουν τον Τίμιο Σταυρόν το βάζουν στα πόδια. Υπάρχουν άλλα δαιμόνια τα οποία φεύγουν με τα τρεις ευχές. Υπάρχουν άλλα δαιμόνια που φεύγουν με τα έξι ευχές. Υπάρχουν άλλα δαιμόνια τα οποία φεύγουν με τα εννέα ευχές. Υπάρχουν άλλα δαιμόνια που φεύγουν με τα 40 ευχές. Υπάρχουν και οι σκληροί οι οποίοι αγωνίζονται για να μην υποταχθούν, αλλά το τέλος είναι η νίκη στον Χριστό και ποτέ στον διάβολο. Με τον ερχομό του Πάσχα έφτασε ο Γιώργος στα Ιεροσόλυμα. Πράγματι διεπίστωσε το αληθές περί του Αγίου Φωτός, πλην όμως του μπήκεν η υπόνοια μήπως υπογείως υπάρχουν μηχανήματα και ανάβουν το φως. Καλεί λοιπόν τον Αιωσφόρο. Ο Αιωσφόρος γεμάτος χαράν εμφανίζεται εμπρός του εις ανέλπιστον εις αυτόν πρόσκληση και διατίθεται να εξυπηρετήσει τον φίλον του με προθυμία. Του λέγει ο Γιώργος, δάνεσέ μου, του λέγει, την δύναμη σου να κοιτάξω μέσα στον τάφο, διότι αμφιβάλλω πως ανάβει το φως, του λέγει εκεί. Αμέσως ανοίγει ο τάφος και βλέπει μέχρι ορισμένου σημείου εις απόσταση αρκετήν πίσω από τον τάφο. Σε ένα σημείο βλέπει, δεν μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Από εκεί και πέρα σκότος, δεν μπορούσε να δει τίποτε. Του ξαναλέγει, δεν βλέπω τον τάφο, του λέγει, βοήθησε με να δω. Απάντησης, δεν μπορώ να πλησιάσω και εγώ με. Είναι αυτό το οποίο ακούμε συχνά εις τον Άγιο Γεώργιο. Αυτή η λέξη σκέγομαι την ακούμε συχνά. Είναι όταν δώσετε προσοχή θα δείτε πως την ακούμε κάθε λεπτό. Εν συνεχεία φωνάζει δεύτερον δαιμόνιον. Απάντηση σε αυτή. Αυθόρμητα ο μικρός εδόξασε τον Θεό και έβαλε το σταυρό του. Ο δε διάβολος του έδωσε μια δυνατή σπροξιά και μετά από τη δύναμη του σταυρού έφυγε με κραυγάς. Καίγομαι, καίγομαι. Όταν ο αδερφός μας ο Γιώργος επέστρεψε στην Σουηδία, επέστρεψε, λέγει εις τον ευεργέτη του ιερέα, τώρα βρήσε όσον θέλεις και τον Βούδα και τη θρησκεία του. Σε ευχαριστώ ότι διεπίστωσα ότι η θρησκεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι η μοναδική και η μόνη αληθινή θρησκεία. Ο διψασμένος νέος ακολούθως επισκέπτεται το Άγιον Όρος. Κατά θείαν οικονομίαν επέρασαν και από εδώ όπου γράφει τώρα ο Ιωσήφ ο μοναχός στο Άγιο Όρος και εξομολογήθηκαν όλα όσα του συνέβησαν. Ο γέροντας τον εδίδαξε την νοεράν προσευχήν, το Κύριε Ιησού ελέησον με τον αμαρτωλό. Πλην όμως ο διάβολος είχε λυσάξει. Δύο-τρεις ευχάς όταν έλεγε ζαλιζότανε και σταματούσε. Τούτο το βλέπουμε καθημερινά εδώ. Είναι σημείον τούτο.
όταν πάει να προσευχηθεί το άρρωστο το παιδί, αμέσως του βάζει ζάλιν, το ρίχνει κάτω και δεν μπορεί να καταλάβει τίποτε. Αφού όλοι τον βοήθησαν με τις προσευχές, τον μπορούσε κοντά στον γέροντα να προσευχηθεί λίγο. Αλλά ο διάβολος, επειδή είχε εξουσία επάνω του, τον εβασάριζε σφόδρα. Συνέχεια κινούντο τα χέρια του σπασμωδικά, έκαμνε μορφασμούς, κινήσεις. Στο δωμάτιο συνεχώς εμφανιζόταν ο διάβολος και τον απειλούσε αν δεν πετάξει τα κομποσκίνια και σταματήσει την ευχή θα τον σπάσει στο ξύλο. Παρόλα αυτά ο μικρός νέος τη ζώνη του καράτε την εφορούσε και έλεγε «Αυτήν δεν την βγάζω έστω κι αν μου κόψουν το κεφάλι». Από εκεί κρατιόταν ο διάβολος. Επίσης έσπαζε τούβλα, έκαμνεν επιδείξεις δυνάμεως κλπ. Τελικά η πίεση του εχθρού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έφυγε για να γλιτώσει δήθεν, πλην όμως αυτό επερίμενε και ο διάβολος. Αφού τον βρήκε ένα όπλο, τον βάζει στο δρόμο κάτω και τον έσπασε στο ξύλο. Συνάμα δε, τον καλούσε να πάει γρήγορα πίσω στην Κίνα. Ο μικρός θυμήθηκε την τέχνη του καράτε να αμυνθεί, πλην ο διάβολος διαπερούσε μέσα από τα χέρια του και τον χτυπούσε μέχρι ότου που φώναξε «Χριστέ μου, βοήθαμε!». Έρχεται τραυματισμένος πίσω, έφυγε ο διάβολος, επιστρέφει πίσω και διηγείται το πάθημά του στους μοναχούς. Συνάμα δε με παρακλητική δέηση ρωτά πώς θα γλιτώσει το ξύλο από τον διάβολο. Του λέγω εγώ, ο πατήρ Ιωσήφ, πώς θα γλιτώσεις, το λέει, με το καράτε. Πιάσ' τον και σπάσε το στο ξύλο. Απαντά, δεν κάνει το καράτε μου τίποτε. Τότε του λέγει, να πιστείς τι σου λέγει ο γέροντας. Και τότε επίστη λέγει και επέταξε τη ζώνη τη μαύρη. Εγλίτωσε τώρα από το διάβολο. Ο γέροντας κατόπιν μελέτης αποφάσισε ότι εφόσον εξομολογήθη και κατάγνιαν αλλαξοπίστησε, δεν εκολλείετο, διότι το πήρανε μικρό μωρό, 2 χρονών, δεν ήξερε τίποτε το μωρό, δεν εκολλείετο να κοινωνήσει, διότι έτσι μόνον θα έσπαζε η δύναμη του σατανά, πλην όμως σε προβάλλετο το ερώτημα. Είναι βαπτισμένος ή όχι, διότι το μικρό μωρό που έφυγε. Γράψαμε λοιπόν στην Αθήνα να μάθουμε. Εν τω μεταξύ ο πόλεμος ήταν αφόρητος και τις 24 ώρες του ημερονυχτίου δεν τον άφηνε ο διάβολος να κλείσει μάτι. Μόλις άρχιζε η θεία λειτουργία, του έφερνε ένα φοβερό λίθαργο, εξάπλωνε και κοιμόταν. Τον ετραβούσαμε από τα πόδια να έρθει έστω λίγη ώρα στην εκκλησία, αλλά εκείνος μεθυσμένος από τον ύπνο απαντούσε «Όχι, δεν έρχομαι». Τελικά αφού ο διάβολος τον απειλούσε, αυτό είναι, προσέξτε να δείτε, είναι το σημείο εκείνων που κοιμούνται την Κυριακή. Που χτυπάει η καμπάνα και εκείνοι κοιμούνται. Που λειτουργεί η εκκλησία και εκείνοι κοιμούνται. Που λειτουργεί η εκκλησία και εκείνοι εργάζονται. Είναι το ίδιο τούτο. Τελικά αφού ο διάβολος τον απειλούσε συνεχώς να αφήσει τα κομποσχήνια και την ευχή, δεν άντεξε ο μικρός και τα επέταξε. 3 κομποσχήνια, 1 στο λαιμό και 2 στα χέρια. Του έκανε παρατήρηση ο γέροντας, πλην όμως ο ηγούμενος, πλην όμως δεν άντεχε πλέον και έτσι πάλι έφυγε. Συμβουλή όλων μας όταν έφευγε από το μοναστήρι ήταν πρόσεχε ποτέ στην Κίνα. Κατά θείαν οικονομία συνεντήθη με σιμωνοπετρίτες μοναχούς, οι οποίοι τον συνήντησαν στον δρόμο, τον έπεισαν και τους ακολούθησε. Κατά θεία νεύση, επειδή έχουν και τα μέσα, τηλεφωνούν από τη Σιμωνόπετρα στην Αθήνα και μαθαίνουν ότι ο μικρός ευαπτίστη το 61 ή 62 στην Αγία Τριάδα Αμπελοκήπων. Είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι κάτι το φανταστικό, είναι κάτι το οποίο έχουμε μαρτυρίες. Τότε αμέσως τον εκκοινώνησαν και ότο θαυμασίων σου Χριστέ, αμέσως έσκασε ο διάβολος, ειρήνευσε ο αδερφός Γιώργος αρκετά και συνάμα αποφάσισε να παραμείνει ως δόκιμος μοναχός στο Άγιο Όρος. Επειδή όμως έχει μεγάλη εξουσία επάνω του εχθρός, χρειάζεται βοήθεια και εξορκισμούς.
Δι' αυτό και ο Άγιος Καθηγούμενος όρεσε ευλαβή μοναχών να τον έχει υπό την στενή του επίβλεψη. Από το βάθος της καρδιάς μας ευχαριστούμε τον Κύριο για την εσπλαχνία που έδειξε στον αδελφό μας Γεώργιον, όπου τον άρπαξε από τα δόντια του εχθρού, και όλοι ας ευχόμεθα να καταπατήσει τελείως τον διάβολο, και ελπίζομαι ότι όταν στερεωθεί εις την αρετή να έχει να ανακαλύψει πράγματα ανήκουστα μέχρι σήμερον. Γνωρίζει θρησκειολογίαν όσον ουδείς, και όχι εξωτερικός, αλλά εσωτερικός, βιωματικός. Τον Βουδισμό τον γνωρίζει κάλλιστα, τον Κομφουκιανισμό, τον Ινδουισμό, τον Πνευματισμό, τον Μασονισμό, την Δαιμονολατρία και τόσα άλλα τα οποία έζησε ο μικρός Γιώργος, και συμπεραίνει ότι όλες αυτές οι θρησκείες έχουν κοινή σχέση, όλες δηλαδή έχουν κοινόν θεμέλιο. Εμπράκτος απορρίπτει και πάσαν χριστιανική αίρεση και πιστεύει μόνον εις την Ορθόδοξον Χριστιανική Εκκλησία. Ομιλεί με τόση σοβαρότητα ώστε νομίζεις ότι αντιμετωπίζεις ένα άντρα 40 ετών. Ως εδώ τελειώνει η ολίγη αφήγηση, αδερφοί μου, και έχουμε νημίζει να αποκομίσουμε τώρα ως συμπέρασμα. Τι γίνεται στα παιδιά μας? Πώς παρασύρονται τα παιδιά μας? Γιατί αυτή η απομάκρυση από τον Θεό? Τι έχουμε πάθει και ο Χριστός μας που εσταυρώθη για μας δεν μας αρέσει και ζητούμε άλλον Θεό? Είναι και τούτο το οποίο σας ετώνησα και άλλοτε, ότι από τους 100 που θα έρθουν στον Άγιον Γεώργιο, οι 90 πηγαίνουν στους μάγους. Βέβαια τους αξιώνει ο Θεός και επιστρέφουν εδώ εις τον Χριστό μας και ζητούν τη βοήθειά Του, αλλά η άρνηση αυτή την πληρώνουν μετά. Όσοι πηγαίνουν εις τους μάγους μετά υποφέρουν πολύ, δεν φεύγει ο διάβολος εύκολα. Όσοι δεν πάνε στους μάγους, πολύ γρήγορα γίνονται καλά. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως σας είπα και άλλοτε, πάρτε εκείνο το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο για τους μάγους και προσπαθήστε, όχι για τίποτε άλλο, να γίνομεν κήρυκες, να ανακοπεί το ρεύμα αυτό το οποίο απομακρύνει τους πιστούς από τον Χριστό μας και τους πάει εις τον διάβολο, εις τους μάγους ο διάβολος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να γίνομεν κήρυκες, να φανταστείτε μπροστά σας έναν ποταμό κατεβασμένο, ο οποίος σέρνει όλους τους πιστούς για να τους ρίξει στην κόλαση. Και όλος ο ποταμός αυτός παρακολουθούμε ότι είναι μέσα στην Αθήνα και τον Πειραιάν, 120.000 μάγοι, αδερφοί μου, από την Κίνα, από το Θιβέτ, από την Ινδία, από τη Χονολουλούν, δεν ξέρω από πού έχουν φτάσει στην Αθήνα τόσο πλήθος μάγων. Και ποιοι πηγαίνουν? Πηγαίνουν οι βαπτισμένοι στον Χριστό μας για να έβρουν λύτρωση. Υπάρχουν Τούρκοι μάγοι, χωτζάδες, και πηγαίνουν οι πιστοί στον Θεό μας να βρουν στον Τούρκο, να βρούνε λύτρωση, να βρούνε λύση των προβλημάτων των, αν είναι δυνατόν τούτο το πράγμα. Πηγαίνουν σε αυτούς που είναι το κεφάλι τους ξυρισμένο, για να βρούνε λύση των προβλημάτων τους, να παντρέψουν τα παιδιά τους, να παντρέψουν τις κόρες τους, να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, να πάρουν θέσεις στην κοινωνία. Καλούν τους μάγους. Μην ξεχνάτε ότι τώρα στην τηλεόραση υπάρχει ο αρχηγός της μαγείας, ο Πιτ Παπαδόπουλος. Παπαδάκης. Τον έχω και στο βιβλίο γραμμένον αυτό. Είναι εκεί γραμμένος, αλλά επειδή δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, το ξεχνώ. Οπωσδήποτε, πάντως αυτός είναι στην τηλεόραση και λέγει, πάρτε το βιβλίο μου, λέγει, να δείτε πώς ενίκησα το διάβολο. Ένας Θεός που επάλεψε με το διάβολο και επί ολόκληρη ώρα εμάχεται εναντίον του ο Θεός, και ήρθε ο Πιτ Παπαδάτος να νικήσει το διάβολο. Τον έδιωχνε ο Χριστός μας, εκείνος τίποτε. Του λέγει τώρα που είσαι πεινασμένος, του λέει,
Πες, του λέγει, να γίνουν οι πέτρες ψωμί μετά από 40 μέρες που ενίστευε μέσα στην έρημο ο Χριστός μας. Παρουσιάστηκε ο διάβολος δια να τον πειράξει, ο πειράζον λέγει. Και όταν παρουσιάστη λέγει στο Χριστό μας, τώρα πεινάς, του λέγει, έχει 40 μέρες, του λέγει, που νηστεύεις. Πες στις πέτρες να γίνουν ψωμί, του λέγει, να φας, διότι έτσι είπεν η διαταγή την οποία έδωκεν εκεί. Του λέγει ο Χριστός μας, προσέξτε να δείτε πώς αντιμετωπίζεται ο διάβολος. Δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Αντιμετωπίζεται μόνο από το οπλοστάσιο της Αγίας Γραφής. Εάν δεν γνωρίζουμε την Αγία Γραφή, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Ο Χριστός μας δεν παίρνει από πουθενά όπλο να τον πολεμήσει την ώρα εκείνη. Του το πετάει ο διάβολος για να το ρίξει, αλλά ο Κύριος μας παίρνει από την Αγία Γραφή όπλο και του το πετάει στα μούτρα. Γιατί του λέγει? Είναι γραμμένο, του λέγει, ότι ούκε πάρτος ζήσετε άνθρωπος, του λέγει, αλλεν παντή ρήματι εκπορευωμένο εκ στόματος Θεού. Πρόσεχε, του λέγει, εδώ τι λέγει ο Θεός, του λέγει ο Χριστός μας, η Αγία Γραφή. Τότε ο διάβολος δεν σταματά. Τι κάνει? Τον ανεβάζει, λέγει, πάνω σε όρος υψηλών. Τον ανέβασε, τον έπιασε τον Θεό μας. Έπιασε τον Θεό μας. Τόσο βρώμερος είναι και ακάθαρτος και τόσο αδιάνθρωπος, ούτως ώστε ούτε τον Θεό δεν εσεβάστηκε. Τον πήρε στα χέρια του και τον ανέβασε επάνω σε όρος υψηλών και του έδειξε ως ταινία όλο τον κόσμο. Ως εκείνη τη στιγμή είναι το κοσμοκράτορο διάβολος και του λέγει, βλέπεις όλον αυτόν τον κόσμο, του λέγει, αν πέσει να με προσκυνήσεις, του λέει, θα σου τον δώσω. Πάλι ο Χριστός μας δεν του μιλά από πουθενά αλλού, πάλι παίρνει από την Αγία Γραφή ένα άλλο όπλο και τον χτυπά. Τι του λέγει? Γέγραπτε, του λέγει, Κύριον των Θεών σου, αυτό μόνο προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Δεν τον αφήνει πάλι ο διάβολος. Ο Πιτ Παπαδάτος αμέσως τον ενίκησε. Είναι ο τολμηρός, είναι αυτός ο οποίος είναι κάτους για όλους, λέγει. Και τι κάνει ο διάβολος? Παίρνει τον Χριστό μας και τον πάει στα Ιεροσόλυμα και τον ανεβάζει πάνω στο πτερύγιο του ναού, πάνω ψηλά στον ναό, όπως το καμπαναριό τώρα που έχουμε, και του λέγει, τι του λέγει, προσέξτε να δείτε την πονηρία. Παίρνει ο Χριστός από την Αγία Γραφή, παίρνει και ο διάβολος από την Αγία Γραφή. Πολεμά ο Χριστός μας με το Λόγο του Θεού, πολεμά και ο διάβολος με το Λόγο του Θεού. Και πώς πολεμά? Του λέγει, να πέσεις, του λέγει, απ' εδώ κάτω, γιατί είπε ο Θεός ότι θα στείλει τους αγγέλους του να σε πιάσουν, του λέγει, και να μην πάθεις τίποτε. Αποστελεί τους αγγέλους αυτού, του λέγει, και θα σε διαφυλάξουν μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Δεν θα πάθεις τίποτε, του λέει. Θα πέσεις από εδώ κάτω, αλλά θα στείλει τους αγγέλους σου να σε πιάσουν. Τι λέει ο Χριστός εδώ? Εδώ ακριβώς τα πράγματα ότι πρέπει τίποτε άλλο να μην μελετούμε, ούτε περιοδικά, ούτε εφημερίδες, ούτε τίποτε άλλο. Πατέρες Εκκλησίας και Αγία Γραφή. Τι του απαντά ο Χριστός του διαβόλου? Βλέπετε την πονηρία του. Απαντά και του λέγει, γέγραπτε, του λέγει, είναι γραμμένο πάλι, του λέγει, ούκε εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου, του λέγει. Δηλαδή, να προσέξουμε να εμείς οι χριστιανοί υπάρχουν κάτι πλανεμένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε, αρρωστά επί παραδείγματι, και λέγει, εγώ δεν θα πάω στο γιατρό γιατί θα με γιάνει ο Χριστός. Εδώ τι κρύβεται? Τι κρύβεται εδώ? Προσέξτε να δείτε. Έχει πίστη. Λέγει, θα με γιάνει ο Χριστός. Ο Χριστός δεν το θεραπεύει όμως. Δεν το θεραπεύει. Γιατί δεν το θεραπεύει ο Χριστός? Διότι ο Χριστός εδώ και τους γιατρούς και τα νοσοκομεία και τα φάρμακα. Εκείνο που δεν μπορεί ο γιατρός να κάνει, θα το κάνει ο Χριστός. Εκείνο όμως που μπορεί ο γιατρός να κάνει, οφείλεις να πάσεις στον γιατρό. Δηλαδή έχεις καθήκον να πας στον γιατρό.
Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο Θεός εκτίσατο τον ιατρό, λέγει. Ο Θεός εδώ και μυαλό και έγινε γιατρός, λέγει. Και εκεί θα πάει, λέγει. Διότι είναι εκείνο το άλλο το οποίο γνωρίζουμε στην Αγία Γραφή όταν ανέστησε το Λάζαρον ο Χριστός μας. Πώς τον ανέστησε? Δεν εγνώριζε τώρα ο Χριστός μας που ήταν ο Λάζαρος? Μόλις έφτασε στην Βιθανία, ερωτά πού τον έχετε. Ο παντογνώστης ερωτά που είναι ο Λάζαρος θαμμένος. Θέλει τον άνθρωπο να κινήσει το ποδαράκι του. Δείξετε μου, λέγει, πού είναι. Όταν έφτασε εκεί ο Χριστός, τότε τους λέγει πάλι, σηκώστε την πέτρα που είναι απάνω από το μνημείο. Μα δεν μπορεί ο Χριστός να σηκώσει την πέτρα, με ένα νεύμα χάνεται η οικουμένη άπασα. Ο ουρανός και η γη και τα πάντα εξαφανίζονται με το βλέμμα του. Δεν μπορούσε να σηκώσει μια πέτρα. Θέλει όμως να το κάνει ο άνθρωπος αυτό που μπορεί. Σηκώστε, λέγει, την πέτρα. Και τη σηκώνουν την πέτρα από πάνω από το μνημείο. Τότε ως εκεί δεν μπορεί να προχωρήσει κανείς άλλος. Σταματά και επεμβαίνει ο Θεός και φωνάζει, Λάζαρε, Δεύρο, έξερθε. Και τότε σηκώθηκε ο Λάζαρος και βγήκε έξω. Πάλι σταματά ο Θεός. Θέλει να εργαστεί ο άνθρωπος. Και τι λέγει? Λύσετε τον, λέγει, τώρα, διότι το δεμένος. Λύσετε τον. Και τον έλυσαν. Και ο Λάζαρος πλέον είναι αναστημένος μπροστά στον κόσμο, ο οποίος παρακολουθούσε το θαύμα αυτό το μεγάλο. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, ό,τι είναι δικόν μας πρέπει να το κάνουμε. Να μην περιμένουμε τον Θεό. Ο Θεός είναι κοντά μας πάντοτε, με τον Θεό θα κάνουμε οτιδήποτε. Αλλά ποτέ όμως να μην περιμένουμε τον Θεό να μας κινήσει τα πόδια μας. Ενθυμίστε εκείνο των αρχαίων, οι οποίοι έλεγαν «Συν Αθηνά και χειρακίνη». Δηλαδή έλεγαν οι αρχαίοι, εφόσον, λέγει, η Αθηνά σε βοηθά, λέγει, επίστευαν στους θεούς τους ανυπάρκτους, ενώ η Αθηνά σε βοηθά, αλλά κίνησε κι εσύ λίγο το ποδαράκι σου. Μην μείνεις εκεί να περιμένεις την Αθηνά να έρθει να σε πάρει. Στο σημείο τούτο εμείς, επειδή είμαι θα πιστεί στον Θεό, δεν λέγουμε τούτο ότι θα μείνουμε εκεί πεσμένοι χάμω να έρθει ο Χριστός να μας πάρει από το χέρι να μας σηκώσει. Κούνησε το ποδαράκι σου λιγάκι να σηκωθείς και ο Χριστός μας είναι κοντά σου και σε βοηθά. Αδερφοί μου, δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω διότι η ώρα μας πήρε. Είναι και οι μέρες τέτοιες τώρα, λίγο θα σας καθυστερούμε περισσότερο από την κανονική ώρα, αλλά ακούμε τόσα καλά πράγματα τα οποία θα τα έχουμε στη ζωή μας ως μάθημα. Και αφού πήραμε το μάθημα από τον μικρόν τον Γιώργο, ο οποίος παρεπλανήθη και έγινε μάγος, τώρα έχουμε και το άλλο, ότι οι μάγοι στην Ελλάδα, επειδή είναι προχωρημένοι αυτοί η καταστροφή του αθηναϊκού λαού και των Ελλήνων ολοκλήρου της Ελλάδος, όχι μόνο στην Αθήνα, διότι έρχονται και από χωριά, έρχονται από το χωριά σε αυτήν τη Θήβα προπάντων, στην Θήβα, στο μέρος των Θηβών, είναι πολύ διαδεδομένη η μαγεία σε αφάνταστο σημείο, στο Άργος και την Τρίπολη και τον Άφλιον, πολύ διαδεδομένη η μαγεία. Στον Εύρον και τα μέρη εκείνα, πολύ διαδεδομένη μαγεία, σε αφάνταστο σημείο. Στην Κρήτη και τη Ρόδον, πολύ διαδεδομένη μαγεία. Όπου δηλαδή υπήρξαν Τούρκοι, όπου υπήρξαν οι Τουρκιά και υπάρχουν, βλέπετε, στην Ξάνθινε πάνω, στην Κομωτινή, οι περισσότεροι χριστιανοί πηγαίνουν στους Τούρκους, στους Χοτσάδες, για να τους λύσουν τα προβλήματά τους. Και από εκεί γνωρίζουν πολύ τη μαγεία. Όσοι ήρθαν από τη Μικρά Ασία, όσοι ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, όσοι ήρθαν από τον Πόντον, όσοι ήρθαν από τη Ρωσία, όσοι ήρθαν από την Αίγυπτο, όλοι αυτοί μετέφεραν μαζί τους έθιμα μαγείας, τα οποία είναι μέσα στις αλλοφύλους και τα λοιπά, εκείνοι που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαι θα προσεκτική, να μας βοηθήσει ο Θεός και να μας σκεπάσει από κάθε κακό. Πατέρα Σάββα, συγχωρέστε με, πώς μπορείτε να μας πείτε λίγο για την θεματική εικόνα το χθες που είπε η τηλεόραση? Δεν μπορώ να πω τίποτε, για μένα δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, δεν απορώ, διότι θαύματα γίνονται. Τα θαύματα όταν γίνονται
Τα επιτρέπει ο Θεός, εάν είναι πραγματικά όμως. Διότι πολλές φορές υπάρχει και η απάτη, την οποία όμως δεν γνωρίζουμε να πούμε τίποτε. Εκείνο το οποίο θα είμαι θα προσεκτική, τα θαύματα γίνονται, εμείς οι πιστοί ζούμε μέσα στα θαύματα, κολυμπούμε μέσα στα θαύματα, δι' αυτό να μην εκπληττώμεθα και να μην βρισκόμεθα σε απορία, έγιναν ή δεν έγιναν. Αν επέτρεψε ο Θεός και ό,τι είναι θαύμα δεν φεύγει. Το θαύμα στερεώνεται, υπάρχει, είναι στερεό, δεν μπορεί να το κλονίσει κανείς. Δεν μπορούμε να επί παραδείγματι τα θαύματα της Παναγίας μας στην Τίνο να τα αμφισβητήσουμε. Θαύματα τα οποία γίνονται, τυφλοί, χολοί, κουτσοί, παράλυτοι, σηκώνονται. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσεις. Ούτε τα θαύματα που κάνει ο Άγιος Νεκτάριος, ούτε τα θαύματα που κάνει ο Όσιος Εφραίμ, ούτε τα θαύματα τα οποία κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ούτε τα θαύματα τα οποία κάνει ο Άγιος Σπυρίδωνας, ούτε τα θαύματα του Αγίου Παταπίου. Όλα τα θαύματα, θαύματα, πλήθος, πλήθος και πληθαίνουν. Μην ξεχνάτε και το θαύμα το οποίο έγινε στο Υπουργείο, όταν κινείται η εικόνα του Χριστού μας με το στεφάνι επάνω στην κεφαλή του και τα αίματα επάνω του, και ερχόντουσαν οι επιστήμονες, ερχόντουσαν οι ειδικοί, γιατί κουνείται τόσο πολύ, κινείται η εικόνα, τι συμβαίνει. Προειδοποιήσεις είναι αυτές, αδερφοί μου, όλα είναι προειδοποιήσεις αυτά. Ο ένας Άγιος κλαίει, ο άλλος κινείται, ο άλλος θαυματουργεί, ο άλλος εμφανίζεται, ο άλλος κάνει τόσα και τόσα. Τι είναι, προειδοποιήσεις είναι αυτές. Πρέπει να, εμείς να συμμορφωθούμε, να ερωτήσουμε γιατί τούτες οι προειδοποιήσεις. Και εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ένα, μετάνοια και πάλι μετάνοια. Μετάνοια, επιστροφή στο Χριστό και πάλι επιστροφή στο Χριστό. Τα περισσότερα κακά τα οποία γίνονται είναι ότι διεκόψαμε τους δεσμούς μας, τους διεκόψαμε από τον Χριστό. Εκόψαμε τις σχέσεις μας με τον Χριστό. Ο κόσμος δεν εξομολογείται. Είπαμε, προσέχετε, τα θαύματα είναι ατράνταχτα, δεν κουνούνται. Τα θαύματα είναι ατράνταχτα. Εκείνα τα οποία είναι θαύματα, είναι θαύματα. Αλλά προσέχετε ότι ο διάβολος πολλά θα κάνει την εποχή αυτή και θα παρουσιάζεται εκείνος αντί των Αγίων και του Χριστού μας. Εκείνος θα παρουσιάζεται. Όταν δεν έρθει ο Αντίχριστος, σας το λέγω τούτον, πάλι σας το λέγω, μυριάδες φορές σας το είπα, όταν έρθει ο Αντίχριστος δεν είναι τούτα τα μικρά θαύματα που θα κάνει. Θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Θα ανασταίνει νεκρούς. Θα δίδει φώσεις στους τυφλούς. Θα κινεί όροι. Θα κάνει πολλά θαύματα. Δεν θα πιστέψουμε και να πούμε αυτός είναι ο Χριστός, διότι το είπε ο Κυριός μας. Ήρθα εγώ, λέγει, και δεν με δέχτηκε ο κόσμος. Θα έρθει εκείνος στο όνομα το δικό μου, λέγει, και όλοι θα πάνε πίσω του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή να μην εκθαμβώνεται το μυαλό μας και να πούμε «Α, τι έγινε τώρα, ο μεγάλο πράγμα έγινε». Όλο θαύματα, μέσα στα θαύματα είμαστε, αδερφοί μου. Όταν ανατέλει ο ήλιος και δίνει ο ήλιος, τι είναι τούτο. Τι είναι αυτό. Το σκέφτηκες ποτέ ότι είναι το μεγαλύτερο θαύμα? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Τώρα είναι σκότος και αύριο είναι μέρα και φέγγει ο τόπος. Μόνο τούτο. Πού είναι τα άλλα? Όταν βλέπεις εκείνα τα νέφη, ούτε υδραυλικοί υπάρχουν, ούτε μηχανικοί υπάρχουν, ούτε σωλήνες υπάρχουν, ούτε ρεύματα υπάρχουν, και έρχονται εκείνα τα νερά. Εσύ για να βάλεις μέσα στο σπίτι μια εγκατάσταση, να βάλεις μέσα στο σπίτι με αυτά τα είδη των νερών και των αποχετεύσεων, κάνεις του κόσμου τα έξοδα και τα σχέδια και μηχανικούς και κουβάλισε και ξανακουβάλισε και σκάψε και ξανασκάψε. Αυτά όλα τα νερά που έρχονται και μας βρέχουν στην εποχή του, έρχεται το χιόνι, έρχεται το νερό, τα πάντα, ποιος τα κουβαλάει? Προσέξαμε τούτο το θαύμα μόνο. Ποιος κινεί εκείνα τα τεράστια νέφη να φέρουν τη βροχή, να μας τη δώσει ο Θεός μας? Δεν τα εκτιμούμε. Βροχή είναι, λέγει, καιρός είναι, μα έτσι είναι, χειμώνας είναι, λέγει, τι θα κάνει, θα βρέξει. Δεν τον ενδιαφέρει παρακάτω να δει. Όταν βλέπεις εκείνη τη μέλισσα και τρέχει μίλια ολόκληρα για να πάρει λίγο μέλι και λίγο κερί στα ποδαράκια της και να επιστρέψει πίσω στην Κηρύθρα να το φέρει εκεί, ποιος την οδηγεί?
Όταν βλέπεις εκείνο το φύλλο, εκείνο το άνθος, το οποίο δεν μπορεί, είπε ο Κύριος μας, ούτε ο Σολομών εν τη δόξη αυτού, εν εδίθιο εν τον Τιούτο, λέει. Πώς θα διαπιστώσει ο κόσμος, πατέρα Σάββα, ότι είναι ο Αντίχριστος και δεν είναι ο Θεός μας, και να προσέξουμε να μην πλανηθεί? Σας είπα και άλλοτε και σας επαναλαμβάνω, θα έρθει ο Ενόχ και ο Ηλίας. Θα είναι η Εκκλησία, η οποία κηρύττει αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο Χριστός μπροστά μας? Ποιος τα λέει, εγώ τα λέγω? Νομίζετε ότι εγώ μιλώ? Άγια Δέσποτα, θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τους μάγους που λέτε, όταν συνάρτουν συμφωνία με τον κακό, δηλαδή δεν πιστεύουν στο θάνατο και αν πιστεύουν δεν ξέρουν που θα πάνε. Έχω μεγάλη απορία πάνω σε αυτούς. Ο άνθρωπος ξέρουν τη φρίκη, δηλαδή, και παρόλα αυτά συνάρτουν. Αυτό ήθελε έτσι να μου έρθει. Ο άνθρωπος ακριβώς πίπτει σε μια παγίδα του διαβόλου, ότι θα ζήσει αιώνια. Αυτή είναι η μεγαλύτερα παγίδα του σατανά. Δεν τον ενδιαφέρει ο θάνατος. Εάν σκεπτόμεθα, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, μίαν φοράν την ημέραν τον θάνατο, λέει, μίαν φοράν, τότε λέγει δεν θα πράττουμε καμία αναμαρτία. Εκείνο το οποίο πλανεί ο διάβολος είναι ότι θα ζήσεις χρόνια πολλά, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, θα μείνεις αιώνιος, του λέγει. Ξαφνικά όμως δεν μένει αιώνιος ο άνθρωπος. Κόπτεται το νήμα της ζωής. Ξαφνικά κόπτεται το νήμα της ζωής. Είδατε εχθές πως έκλαιγε εκείνος ο γιος του τάδε. Να μην πούμε το όνομά του. Έκλαιγε, θρυνούσε, λέει. Τον έβαλα και κοιμήθηκε και λέει δεν ξύπνησε. Άραγε σκέπτονται όμως οι άνθρωποι ότι θα κοιμηθούμε και δεν θα ξυπνήσουμε και πρέπει να είμαι θα έτοιμοι? Εδώ είναι το ερώτημα. Ο Θεός μας απεκάλυψε τα πάντα. Τα πάντα. Τα άδειλα, λέγει, και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Δεν άφησε τίποτε που δεν μας το φανέρωσε ο Χριστός. Και στον τον κόσμο και στον άλλο κόσμο, τον αληθινό. Μόνο ένα κράτησε δικό του. Ένα κράτησε δικό του. Ποιο είναι? Την ώρα του θανάτου μας. Αυτό δεν το έδωκε στον άνθρωπο. Δεν το έδωκε, του λέει αχάριστα, του λέει άμα σου το δώσω θα τρώει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός του λέγει να είσαι έτοιμος, του λέγει. Να είσαι έτοιμος, να είσαι έτοιμος, να είσαι έτοιμος. Αυτό να είμαι θα έτοιμη, θα το ακούσουμε εντός λίγου χρονικού διαστήματος, όταν το βράδυ της Μεγάλης της Κυριακής των Παγίων θα ακούσουμε εκείνο το φοβερό «Ιδούον υφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάνιν ο νευρίσι ραθυμούντα». Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει να είμαι θα έτοιμοι, αδερφοί μου, για να κληρονομήσουμε και την εμπουράνιον του Βασιλείαν. Αμήν. Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μακάρος
στερεώσον Κύριε. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά μας, μη ξεχάσετε την Κυριακή της Αναστάσεως, μετά από το Χριστός Ανέστη, να μην φύγετε κανένας από την Εκκλησία. Κανένας από την Εκκλησία. Θα μείνουμε μέχρι το τέλος. Όσοι θα είστε στον Άγιο Γεώργιο, μέχρι το τέλος. Όσοι θα είστε σε άλλη Εκκλησία, μέχρι το τέλος. Να κάνουμε μια εξαίρεση, αδερφοί μου, να δώσουμε λίγη χαρά στο Θεό μας, που δεν του δίδουμε καθόλου χαρά. Μόνο λύπη του δίδουμε. Μέχρι το τέλος. Νηστείαν μέχρι το τέλος. Και το κεράκι σας που θα πάρετε, καθαρό, 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 καθαρό. Καθαρό κερί. Μην πάρετε εκείνα τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα διάφορα χρώματα, διότι είναι όλα λύπη και παραφίνες και τούτα δεν είναι καλά προς τον Θεό μας. Ευχαριστώ. Βοηθειά μας την ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον Άγιο Γεώργιο. Καληνύχτα σας.